Καλημέρα σας και καλό μήνα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είναι πάντα χαρά μας και δική μου προσωπικά να βρισκόμαστε εδώ, στη Λαμία, σε άλλα μέρη της Φιώτιδας και όλης της Στερεάς. Κάτι που κάνουμε, όπως ξέρετε, πάρα πολύ τακτικά, για να βλέπουμε και από πρώτο χέρι τα προβλήματα του λαού της πατρίδας μας, για να μπορούμε να παλεύουμε όλοι μαζί στον καθημερινό αγώνα, αλλά και μέσα στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η τελευταία μας επίσκεψη ήταν πολύ πρόσφατα, μετά τις μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες της προηγούμενης κακοκαιρίας που έπληξε και τον νομό μας. Τότε ακούσαμε ξανά και ξανά από κυβερνητικά χείλη, από κάποια παπαγαλάκια τους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και από ορισμένους επιστήμονες που έχουν πάρει εργολαβία το ξέπλυμα της αντιλαϊκής αυτής πολιτικής, λέγοντας συνεχώς μόνο για ακραία καιρικά φαινόμενα, πρωτοφανή φαινόμενα που συμβαίνουν μια φορά, όπως έλεγαν, στα χίλια χρόνια. Όμως δεν πέρασε ούτε μια εβδομάδα, ούτε ένας μήνας και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ξανά καταστροφές, πλημμυρισμένα χωριά, εγκλωβισμένους στη Βόρεια Εύβοια, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ και η Φιώτιδα κινδύνευσε εδώ στον κάμπο της Λαμίας από πιθανή υπερχείληση του Σπερχιού. Αποδεικνύεται λοιπόν αυτό που τόνιζε πάντα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι το μόνο πραγματικά ακραίο είναι η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και της σημερινής και όλων των προηγούμενων, αλλά και των δημοτικών και περιφερειακών αρχών που θυσιάζουν έργα που έχει ανάγκη ο λαός μας, όχι μόνο επειδή κοστίζουν, αλλά και γιατί δεν υπόσχονται μεγάλη κερδοφορία, αυτοί που θέλουν δηλαδή οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μεγάλα συμφέροντα. Βλέπετε, στα αντιπλημμυρικά έργα δεν μπορείς να βάλεις κορδέλες και να τις κόψεις πριν τις εκλογές, ούτε μπορείς να τους βάλεις μετά κάποια διόδια για να τα οικονομήσεις. Βέβαια, όπως λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτή την κρίση θα την κάνουν ευκαιρία. Και ξέρετε τι εννοούν όλοι αυτοί όταν λένε ευκαιρία. Κάτι σαν αυτά που έλεγαν το καλοκαίρι του 2021 για το περιβόητο σχέδιο της Επιτροπής Μπένου για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, που τώρα μάλλον είναι θαμμένο εκεί κάπου μέσα στις λάσπες. Γιατί όσο οι πυρόπληκτοι με τις Επιτροπές Αγώνα που έφτιαξαν και μαζί τους οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ της λαϊκής συσφύρωσης προειδοποιούσαν για την ανάγκη αντιπλημμυρικών, αντιδιαβρωτικών έργων μετά τις φωτιές, η κυβέρνηση έψαχνε μόνο κάποιους ιδιώτες, αναδόχους, όπως τους λέει, για να πατήσουν πόδι στα δάση. Έτσι και φέτος, μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, άρχισαν να μιλάνε για επενδυτές που θα αξιοποιήσουν, λέει, τη βιομάζα των δασών για παραγωγή ενέργειας και με την ευκαιρία θα καθαρίζουν και τα δάση, λέγαν, αφού όποιος πιστεύει ότι αυτό μπορούν να το κάνουν τα δασαρχεία με το δυναμικό τους, είναι από άλλο πλανήτη, μας έλεγαν. Και τώρα, μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές, μας ξεφούρνησαν τη λύση για το πρόβλημα, την υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση στα σπίτια μας. Με ένα σβάρο δύο τριγώνια. Και το κράτος να πετάει από πάνω του την ευθύνη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας, να απαλλάσσεται από το κόστος των αποζημιώσεων και από την άλλη να δημιουργεί και ένα νέο πεδίο κερδοφορία, δόξης λαμπρό δηλαδή, για τα κοράκια των διαφόρων ασφαλιστικών εταιριών. Αυτή είναι η πολιτική τους, αυτό είναι το σύστημά τους. Και πριν γίνει το κακό, και αφού γίνει, το μόνο που σκέφτονται είναι κάποιες επενδύσεις, τα τεράστια κέρδη και ο λαός να υποφέρει. Αυτά βέβαια τα έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές. Το ερώτημα τώρα είναι τι κάνουμε. Γιατί ξέρετε, όσο κι αν
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, δεν θέλουν να γίνεται και πολλή κουβέντα, όμως την άλλη Κυριακή έχουμε μια πολύ σημαντική πολιτική μάχη, τη μάχη αυτή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Εκεί λοιπόν ο καθένας και η καθεμιά πρέπει να τα βάλει κάτω, να σκεφτεί με βάση αυτά που ζει τόσα χρόνια και να πάρει την ευθύνη, να αποφασίσει τι δημοτικές, τι περιφερειακές αρχές, τι δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια θέλει. Θέλουμε τοπικές αρχές και συμβούλια συμβιβασμένα, που θα λένε τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα, που θα είναι τα καλά παιδιά βέβαια όλοι αυτοί των κυβερνήσεων, που θα δηλώνουν αναρμόδιοι για όλα, εκτός από το μοίρασμα των εργολαβιών και τις μίζες, της μάσας δηλαδή, στους διάφορους μεγάλους μεγαλοσχήμονες επιχειρηματίες, και θα παίζουν την κολοκυθιά για το ποιος ευθύνεται για τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Ή θέλουμε να στείλουμε εκεί περισσότερους δοκιμασμένους αγωνιστές που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης, τα οποία στηρίζει το ΚΚΕ. Πολλοί από τους υποψήφιους στα ψηφοδέλτια με το Γαρίφαλο προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Έχουν διαφορετικές διαδρομές. Σήμερα όμως συμπορεύονται με τους κομμουνιστές για να πούμε αύριο μαζί όλοι ενωμένοι μπροστά στη διεκδίκηση, στη μαχητική αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό το σάπιο κράτος, τις κυβερνήσεις του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για όλα αυτά που καίνε το λαό μας. Γιατί όσο ο κύριος Μητσοτάκης διατυμπανίζει ότι η μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών είναι πολιτική σύγκρουση, όπως είπε, για να εκλεγούν δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια της αρεσκίας του, εκλεκτή δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, για να τους έχει στο χέρι, σήκω σήκω κάτσε κάτσε, τόσο εμείς πρέπει να δυναμώσουμε τη λαϊκή συσπήρωση, τους υποψηφίους που στηρίζει το ΚΚΕ, που θα αποτελούν και τη μόνη γνήσια δύναμη αντιπολίτευσης προς την κεντρική ανάλογη εξουσία, δύναμη διεκδίκησης, προώθησης της επίλυσης λαϊκών προβλημάτων. Δύναμη αγώνα και για την ακρίβεια, για παράδειγμα, εκτός των άλλων, που η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ότι θα την αντιμετωπίσει δήθεν με γελία μέτρα σαν αυτά που ψήφισε μέσα στη βδομάδα. Και για τους μισθούς, και για την ανεργία, και για την υπερφορολόγηση που γίνεται εκτός των άλλων και από τους Δήμους. Και φυσικά για τα έργα που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν σε κάθε πόλη, σε κάθε περιφέρεια. Και για τη ΛΑΡΚΟ, αυτό το χρυσορυχείο για τον τόπο το δικό μας εδώ, για την ευημερία του λαού μας, που αυτοί οι δήμονες της δίθεν ανάπτυξης το έχουν να μαραζώνει και μαζί με αυτό να μαραζώνει και ολόκληρη η Φιώτιδα. Θέλουμε λοιπόν εκλεγμένους που θα βρεθούν στο πλευρό όλων των εργαζομένων και των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και όχι απέναντί τους, απαιτώντας επαναλειτουργία του εργοστασίου, τη διασφάλιση θέσεων εργασίας παντού, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Γιατί στις όμορφες πόλεις που εμείς ονειρευόμαστε, οι εργάτες και οι εργάτριες, οι εργαζόμενοι, όλοι οι άνθρωποι του μόχθου, οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι αγρότες, θα ζουν με αξιοπρέπεια, με σύγχρονα δικαιώματα και όχι με 13 ώρες δουλειά τη μέρα, χωρίς ελεύθερο χρόνο, όπως ψήφισαν τις προάλλες με τον νόμο έκτρωμα του Γεωργιάδη. Τελικά, θέλουμε ανεξάρτητους, αλλά στην πραγματικότητα εντελώς εξαρτημένους από αυτή την πολιτική, από αυτά τα κόμματα, από τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών, των μεγαλοεργολάβων, ή θέλουμε εκλεγμένους της λαϊκής εισπύρωσης που τους στηρίζει το ΚΚΕ, και αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι είναι πραγματικά ανεξάρτητη από όλα τα παραπάνω. Θέλουμε να πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης
το βράδυ των εκλογών ξανά, επειδή ο Χάρτης θα έχει βαφτεί πάλι μπλε, όπως λέει, και αυτός θα το μεταφράζει ως πράσινο φως που του έδωσε δίθεν ο λαός για να τρέξει γρηγορότερα το αντιλαϊκό του έργο, ή θέλουμε να του δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν πάει άλλο και ότι θα τα βρει σκούρα. Και αυτό το μήνυμα φυσικά μπορεί να το πάρει μόνο αν βγουν ακόμα πιο ενισχυμένα τα ψηφοδέλτια που στηρίζει ο πραγματικός τους αντίπαλος, που τον έχουν ονομάσει και πρόσφατα στη Βουλή το ακούσατε, δηλαδή το ΚΚΕ. Αυτό αποτελεί πραγματική λύση υπέρ του λαού και όχι οι διάφορες συμπράξεις του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, που και στη Βουλή, όπως ξέρουμε όλοι, ψήφιζαν και ψηφίζουν κατά 50 και 70% τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στους Δήμους και στις περιφέρειες, που δεν τους ξεφεύγει τίποτα από τα μέτρα που φέρνουν οι Νέοι Δημοκράτες ή διάφοροι άλλοι δίθεν ανεξάρτητοι. Όλα αυτά που κάνουν τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, μήπως έχουν σχέση πραγματική με τις αξίες, με τα ιδανικά όλων όσων νιώθουν και είναι αριστεροί, πραγματικά προοδευτικοί άνθρωποι. Χώρια που για άλλη μια φορά, όπως τόσες και τόσες φορές, τουλάχιστον τα τελευταία 8-10 χρόνια, για να μην πάμε πιο πίσω, δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως με όσα συμβαίνουν και τελευταία στο ΣΥΡΙΖΑ, να γελάνε και κάτω από τα μουστάκια τους οι δεξιοί και να παρουσιάζονται μάλιστα και ως δικαιωμένοι, αφού όπως λένε και οι δίθεν αριστεροί τελικά είναι σαν τα μούτρα τους. Έτσι λένε. Φτάνει, λέμε, πια αυτό το κακής ποιότητας έργο. Οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές που θα βγουν από τις εκλογές της επόμενης Κυριακής είναι μια ευκαιρία για όλους όσους και όσες έχουν ακόμα παραμείνει σε αυτά τα πολιτικά σχήματα να ακολουθήσουν και αυτοί και αυτές το παράδειγμα πάρα πολλών που προηγήθηκαν, που εγκατέλειψαν το ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξαν τη συμπόρευση με το ΚΚΕ και δεν το μετάλλιωσαν. Δεν ένιωσαν ούτε στιγμή προδομένοι και σήμερα αρκετοί, πολλοί από αυτούς βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης. Ελάτε λοιπόν να βαδίσουμε μαζί, ενωμένοι, στο δρόμο της τιμής και του αγώνα. Γιατί απέναντι στους κάθε λογής μεσίες, εμείς επιμένουμε και κάνουμε πράξη το μόνο ο λαός σώζει το λαό. Με οργάνωση, με συλλογική δράση, με αλληλεγγύη και με ακόμα πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν και για άλλους που θα μας πούν στη συνέχεια και ο Κώστας ο Βασδέκης, υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς, και ο Θανάσης Αδάμ, υποψήφιος δήμαρχος Λαμίας, σας καλούμε λοιπόν να πάτε μαζικά στην κάλπη την Κυριακή και να ρίξετε το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο, το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης. Βασδέκη και Αδάμ, σε όλη τη Λαμία, σε όλη τη Χειρότητα, σε όλη τη Στερεά, για την περιφέρεια. Για να είμαστε από τη Δευτέρα το πρωί πάλι μαζί όλοι δυνατοί. Προχωράμε καλά, προχωράμε μπροστά αυτές τις μέρες να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Γεια σας.